Λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε από τι διαφημίσει και ακούσαμε το πρικιό από το δίσκο Ιντερμέδιο, το καινούριο δίσκο του Χακ. Τον οποίο έχουμε τη χαρά σήμερα, όπω είπαμε και στην αρχή, να τον έχουμε μαζί μα εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια. Yeah. <laughs> λοιπόν. <laughs> Είμαι σε εχθρικό έδαφο, ε. <laughs> Επειδή έχουμε μπιφ σε εκπομπέ μεταξύ μα. <laughs> Μπράβο, ναι, να πούμε κιόλα και από εδώ ότι. <laughs> Εντάξει, ο Χρήστο ή αλλιώ Χακ. Ε, έχει εκπομπή εδώ και αυτό το 904 μαζί με τον Μόντε ή αλλιώ Χάρη. Είναι το όνομα το καλλιτεχνικό και το όνομα το κανονικό. Ξέρετε τώρα, μιλάμε για ραπ μουσική. Και έχουν εκπομπή κάθε Τρίτη 10 με 11. 10 με 11, ναι. Ε, ένα ακόμα τζαμ. Ένα έτσι. ακόμα τζαμ, βέβαια. Ωραία. Είπαμε, εμεί είμαστε υπέρ του καλού ελληνικού τραγουδιού, να το πω και έτσι. Και πάντω μα αρέσει εντάξει, και στο σταθμό, το ξέρει κι εσύ, και στην εκπομπή να δίνουμε πραγματικά βήμα σε νέου καλλιτέχνε, να δίνουν, πώ το λένε, να μα συστήνονται με το έργο του, να συζητάμε για τη μουσική και τα λοιπά. Νέο δίσκο, λοιπόν. Για πε. Νέο δίσκο, δεύτερο προσωπικό, μετά από πολλέ αρμπαμπάλε και τον πρώτο που είχα βγάλει το 15. Ήταν έτσι μια προσπάθεια να μπορέσω να αφηγηθώ με το δικό μου τρόπο όσα, όσα αντιλαμβάνομαι, όσα υπάρχουν γύρω μου. Όσα, η αντίληψή μου ως ένας κεντρικός άξονας που γύρω του στροβιλίζει την πραγματικότητα, η οποία επιδρά πάνω μου, αποτυπώνεται στο στίχο πιστεύω όσο γίνεται. Είναι και ένα στίχο, είναι και ένας δίσκος διαμαρτυρία. Ε, νομίζω ότι εγώ βασικά έτσι ήθελα να τον... Ε, να τον παρουσιάσω. Γι' αυτό και το Intermedio. Δηλαδή ένα διάλειμμα. Αυτό σημαίνει ένα διάλειμμα θεατρικό. Μπράβο, εξήγησε το κι αυτό. Είναι ένα διάλειμμα ανάμεσα στις θεατρικέ πράξει. Ξεκίνησε το 15ο αιώνα στι θεατρικέ παραστάσει. Άρα ήθελα να αποτελέσει ένα διάλειμμα σε μια κατάσταση που επικρατεί στον πολιτισμό φθηνέματος, ευκολίας, έτσι λίγο Χαλαρότητας από την κακή πλευρά, όμω. Οπότε, κάπω έτσι το είδαμε το πράγμα. Γι' αυτό και λέω ότι θέλω να είναι και διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία για όσα συμβαίνουν και στον πολιτισμό, ιδιαίτερα. Μια και εντάξει, έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια τα οποία αναφέρονται για το τι συμβαίνει συνολικά στην κοινωνία. Ο πολιτισμό όμω, επειδή αποτελεί και ένα όπλο του αγωνιζόμενου λαού, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Εμεί θέλουμε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε βλέποντάς τον ε, σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη χρονική φάση, αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται να κρατήσουμε λίγο τα μπόσικα. Αυτό νομίζω ήθελα να αποτυπωθεί. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Αυτό θα το πει ο κόσμος που το άκουσε. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι το σκέφτηκα. Μάλιστα. Και εντάξει, επειδή μας πήγες πίσω, λες, το 2015 ήταν ο πρώτος σου προσωπικός. Ήταν ο πρώτος προσωπικός το η αντοχή, κάτι τελείως διαφορετικό τότε γιατί μιλάμε για άλλη ηλικία, άλλα ερεθίσματα, εντάξει, είναι φυσιολογικό, αλλά υπάρχει μια υπερσύνδεση μεταξύ των δύο, η οποία σε κάποια τραγούδια τουλάχιστον σίγουρα διαφαίνεται. Γι' αυτό ήθελα έτσι να ρωτήσω, εντάξει, τώρα για για αυτού που σε ξέρουν, ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή έλεγα και πριν ξεκινήσουμε νέου καλλιτέχνε και μου λέει ο Χακ, εντάξει τι νέου, <χω> ότι είλε τόσα χρόνια κάπου στον κουρβέτι. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είσαι και 50 χρόνια στο στερέωμα, αλλά εντάξει, έχει κάνει πράγματα, είσαι ο τραγουδιστή των Urban Pals, έχετε συνεργαστεί με του κοινού νητού, τώρα μην πω ονόματα και τα ξεχάσω, έχετε κάνει πραγματάκια. Έχουμε κάνει διάφορα πράγματα, ναι. ναι. Αλλά εντάξει, αλήθεια είναι ότι σαν Χακ προσωπικό ρίσκο όντω είναι ο δεύτερο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω κάνει συχνά, δεν το έχω προτιμήσει να το κάνω πιο πολύ, διότι αντιλαμβάνομαι λίγο πιο συλλογικά τη διαδικασία της δημιουργίας, οπότε πάντα μου άρεσε να είναι σε ένα πλαίσιο ομάδας, mm. που έτσι μέσω αυτού εκφράζομαι και με τους Urban Pulse, αλλά αυτό έλεγα προχθές κιόλας, ότι δεν είναι μόνο ένας προσωπικός δίσκος, το συλλογικό πέδεμα υπάρχει και σε ένα προσωπικό δίσκο, διότι οι συνεργασίες είτε είναι τεχνικές συνεργασίες, δηλαδή η μουσική, οι, οι γραφίστε, η παραγωγή κτλ. που βοηθάνε στο να δημιουργηθεί ένα προσωπικό δίσκος. Γιατί ξέρει, αλλά λέμε τώρα προσωπικό δίσκος, λέει, είναι ο, ο δίσκο του Τάδε. Πίσω από αυτό το δίσκο υπάρχουν άλλοι τόσοι που έχουν, λοιπόν, έχουν δείξει δουλειά. Μένει βέβαια ο Τάδε στην ιστορία. Εγώ επειδή δεν μ' ποτέ αυτό, πάντα ήθελα να κάνω δίσκου ε, που να υπάρχει λίγο ξέρεις, στο συλλογικό αποτύπωμα. Αλλά εντάξει, εννοείται ότι το βασικό στοιχείο το έβαλα εγώ. Και πέραν αυτού, δηλαδή πέραν από την τεχνική βοήθεια, υπάρχει και η. η η βοήθεια, η έμεση. Δεν, εγώ φιλτράρω αυτά που νιώθω. Είναι ένα πρίσμα, έτσι, η έκφρασή μου περνάει από ένα πρίσμα τη πραγματικότητα, τη κοινωνία, των ανθρώπων μου. Οπότε και εκεί υπάρχουν συμπαραγωγοί. Εγώ του λέω συνένοχου. <Εκ> στο <σχ> έγκλημα. Ναι, είναι συνένοχοι στ στο έγκλημα. Έτσι του λέω. Διότι θεωρώ ότι εκεί ζημώνεται πραγματικά η δημιουργία. Στην. στο συλλογικό. Ε, του πράγματο σε κάθε, κάθε, φορά. Εντάξει. Και μια που λες για συνεργασίε και για συνενόχου τέλο πάντων. Εντάξει, ήδη, καταρχήν στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε και το Μόντε. Έτσι, και το ναι, το, το Monte. είναι αυτό. για πες μονίκ. λίγο και σε αυτό το δίσκο που έχει το προσωπικό στίγμα κτλ. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν, ποιοι άλλοι συνέβαλαν. Λοιπόν, στίχους, ναι. μουσική. Η στίχη ότι στο hip hop τουλάχιστον πλέον. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν το λένε, αλλά το φυσιολογικό είναι ότι ό,τι ακού, όποιον ακού, αυτό σου έχει γράψει και του στιχου Άρα, ό,τι ακού που λέω εγώ, του τείχου έχω γράψει εγώ. Ό,τι ακού που λέει, α πούμε, στην προκειμένη περίπτωση ο Χάρη, του mm. έχει γράψει ο Χάρη. Mm. Ε, ο Λεφ, ο Σωτήρη από την Αθήνα που έχει αυτό ένα κουμπλέ, επίση ε, έχει γράψει του τείχου, στο σημείο το δικό του. Συνεργάστηκα όμω και με μουσικού, καλά, ενώ για τον Παύλο του Φαρμάκη που έχει περάσει μπάσα και κιθάρες, που είναι και μέλο του γκρουπ των Urban Pulse αλλά συνεργάστηκα και με έναν πολύ καλό βιολιστή, τον Νίκο του Τζακαλίδη, ο οποίος πέρασε τα χαϊδέματα αυτά του βιολιού, που νομίζω δώσανε έτσι μια ατμόσφαιρα. Τον ε, Βασίλη Μελαχρινό, που πέρασε και αυτό κάποιες κιθάρες. Το χαρακτικό, η βάρκα, που είναι το εξώφυλλο του δίσκου, είναι από το Θανάση Βυζινό, a.k.a. Blame. <laughs> το graffiti name του είναι αυτό όπου αναβιώνει πιστεύω εδώ στην πόλη την τέχνη του χαρακτικού και αυτό είναι πολύ όμορφο εμένα μου άρεσε πολύ η σύνδεση αυτή οπότε όπως βλέπεις είναι συλλογική αρκετά η δουλειά ναι. τώρα που είπες και για χαρακτικά ε, εντάξει έχετε τη δισκογραφική να το πω έτσι την Black Stars ναι, record, καλλιτεχνική έτσι. ομάδα τη λέμε το records έχει μείνει mm. okay. επειδή έτσι ξεκίνησε δεν είναι μια δισκογραφική εταιρεία είναι ένα label καλλιτεχνικό μια ομάδα παραγωγής τέχνης και δημιουργίας που δεν έχει μόνο hip hop εννοείται όπως είπαμε και πριν ο Θανάσης είναι χαράκτης ε, η Νάσια η Παλάντζα είναι μοντέρ κάνει μοντάζ, κάνει βίντεο ο Γιώργος του είναι σε πάνξ συγκρότημα πες κιθάρα ε, είναι... κάνει και εκπομπή μετά από εδώ κάνει και εκπομπή <χει> μετά από εδώ <χει> δηλαδή όπως βλέπετε το έχουμε πάρει <χει> λίγο μονότρομα <χει> το ζήτημα εδώ είναι 90,4 παιδιά να ακούτε 90,4 έχει πολύ ψωμί. Indeed. Εγώ πήρα πάσα από τα χαρακτικά για να πω για τις πέμπτες, τις Black Stars Nights, όπως ναι. τις έχετε ονομάσει, που γίνονται πες μας βασικά εσύ, απλά το δώσα πάσα επειδή έχει πάρα πολλές εκθέσεις, καλλιτεχνικές, με χαρακτικά, με δημιουργίες και νομίζω ότι είναι μια φάση που πάνε έσοδα, στήριξη, να το πω έτσι, στη δισκογραφική. Πες βασικά εσύ για να μην λέω εγώ. Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι. Ε, Είχαμε πει όταν ξεκινήσαμε τη Σουρευτική ότι θέλουμε να έχουμε ένα άνοιγμα στον κόσμο τη πόλη και για την οικονομική μα στήριξη. Για να μπορούμε δηλαδή ουσιαστικά να έχουμε ένα ταμείο που να μπορεί να στηρίζει τι δουλειέ μα. ώστε να μην αναγκαστούμε να γίνουμε υποχείρια οποιονδήποτε χρειαστεί για να επενδύσουν σε κάτι. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι για να κάνει πράγματα χρειάζεσαι χρήματα, δεν, μπορεί, δεν, τα, δεν τα δίνει κανένας. Αλλά όσοι δίνουν είτε αυτά είναι κάτι στέγες παλιών εφοπλιστών, ξέρουμε τώρα, είτε είναι χορηγοί είτε οτιδήποτε, θέλουν και κάτι πίσω. Τι που δεν δίνεται τζάμπα, στον καπιταλισμό τουλάχιστον σίγουρα. Οπότε είπαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε τη δικιά μας ομάδα για να μπορούμε με την αντίληψη του ισχύς εν τη να στηρίζουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, τα πράγματα που θέλουμε να φτιάξουμε εμείς. Οπότε τα Black Stars Knights ξεκίνησαν έτσι, είχαν διπλό ρόλο, ένα για να ανοιχτούμε στον κόσμο της πόλης, ένα για να μπορέσουμε να έχουμε έσοδα. Τώρα αυτό που έχουμε ξεκινήσει είναι να κάνουμε εκθέσεις. Ε, έχουμε συνεργαστεί με δημιουργού ε, δημιουργούς, έχουν έρθει και έχουν εκθέσει τα έργα τους. Χωρίς γκαλεριστικές λογικές, ε, μπορεί ο καθένας να έρθει δωρεάν να εκθέσει τα έργα του ε, και να τα πουλήσει, εννοείται. Ανοιχτό είναι στον κόσμο, αυτό θέλαμε. Θέλαμε να υπάρξει ένα παράθυρο στον κόσμο της πόλης, να μπορεί να έρθει σε επαφή με νέους ε, δημιουργούς, Χαράκτε, ζωγράφου, φωτογράφου, οτιδήποτε. Γιατί και η αντίληψή μα είναι τέτοια. Θέλουμε να μπορέσουμε να παίξουμε ένα ρόλο στην πόλη που να στηρίζουμε τη δημιουργία και τον πολιτισμό όσο μπορούμε με τον δικό μα τρόπο εννοείται. Και την καλή δημιουργία και τον, καλό, και τον καλό πολιτισμό που νομίζω ότι καταπατάται λίγο από τα, και από τα δρόμενα τη πόλη. Δηλαδή η φόρα τη πόλη δεν είναι πολύ εξοικειωμένη με τέτοια πράγματα. Τώρα την Πέμπτη έχει κανονικά. Βέβαια, βέβαια. Ε, έχουμε πάλι έκθεση, ε, η φίλη Ελένη θα κάνει έκθεση, η Ελκον ε, πρώτη της έκθεση με διάφορα έργα, κανονικά θα έχει και DJ, μουσική, ποτάκια, τα πάντα. Πού είναι, ξαναπες για να... Ναι, αυτό είναι η Βερία 3 το Event House, είναι στο Βερία ε, στο κέντρο, αν Κιάνο Λαδάδικα είναι, okay, για όποιον okay. θέλει να έρθει. Μάλιστα. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο τώρα στο, στο δίσκο. Λοιπόν, ε, έμαθα ότι έγινε μια πρώτη παρουσίαση έτσι, στο, στο Django. Έτσι, ε, ναι, τώρα, έγινε μια στο Django έτσι, πολύ φιλόξενο μέρο. Είχαμε κάνει μια DJ set παρουσίαση. Όπου είπαμε και δύο λόγια για το, για το δίσκο. Ήταν πολύ όμορφη η βραδιά, πολύ όμορφη η νύχτα. Ε, Πολλοί που από παλιά στηρίζει ή τον ξέρω ή έχουμε κάνει πράγματα μαζί ή ήρθε. Ήταν όμορφο γιατί ήταν αυτή η προσωπική επαφή. Τώρα έχουμε μάθει να επικοινωνούμε τα πράγματα όλα από τον ψηφιακό κόσμο. Εντάξει, δεν είμαστε τίποτα λουδίτε, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά καταψέματα ψέματα, η ομορφιά του, της προσωπικής επαφή είναι άλλο πράγμα. Οπότε, εντάξει, το κάναμε και αυτό, περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν πολύ σημαντικό ότι έτσι μαζευτήκαμε παλιοί γνωστοί κτλ. Αλλά ήταν και έτσι μια πρόβα general για το live το 29 του μηνό στο mail. Μπράβο. Πριν πάμε τώρα σε αυτό, Ιντερμέδιο ο δίσκος, έτσι. Ιντερμέδιο, Ιντερμέδιο. Έχει yeah. ανέβει ήδη στο Spotify. Spotify, Spotify Όλε τις ψηφιακέ πλατφόρμες, Spotify, iTunes. Άρα πατάμε στο Spotify Ιντερμέδιο. Πατάμε στο Ιντερμέδιο και στο YouTube έχει ανέβει όλο ο δίσκος μαζί. Επίτηδες το ανεβάσαμε έτσι, γιατί θέλουμε το, η ακρόαση του δίσκου να είναι συνολική. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να το πιέσουμε προ εκεί την κατεύθυνση. Σε όλε τι ψηφιακέ παππονδούσε και τώρα θα κυκλοφορήσει και ένα CD. Πού εντάξει, θα μου πει τώρα τι CD, Ποιο ακούει από CD. Πιο πολύ για το εξώφυλλο βγαίνει, Πιο πολύ για τη συλλογή. Κι εγώ παίρνω δηλαδή. Να έχει κάτι στο χέρι. Να έχει κάτι στο χέρι, ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν προσφέρει κάτι παραπάνω πλέον το CD. Θα ήθελα πολύ να το βγάλω βινίλιο, Δεν μου το επέτρεψε η φάση αυτή οικονομικά. Έχουν ανέβει πολύ τιμέ. Στο Βινίλιο. Αν κοιτάξει, καμιά φορά μπορεί να κάτσει και να το βγάλουμε και Βινίλιο πιο μετά. Προ το παρόν δεν τα καταφέρουμε. Και πότε βγαίνει. Ε, το CD θα βγει 29 του μηνό. Θα πρωτοκυκλοφορήσει λέει, στο live τη παρουσία στη Θεσσαλονίκη και μετά θα πάει παντού. Θα σταλθεί και στη Θεσσαλονίκη. Άρα έτσι, βγαίνει ναι. 29 του μηνό και πάμε τώρα στην πράξη για να το ξαναπούμε και να το θυμόμαστε. Γίνεται η πρώτη παρουσίαση η Παύλα Συναυλία στο Μήλο 29 του μηνό. Με Μήλο Club 29 του μηνό, Δευτέρα είναι 29 του μηνό. Ε, καθημερινή, κάνουμε live καθημερινή, δεν μας άμε τίποτα. Ε, εκεί 9 η ώρα περίπου λέμε να το ξεκινήσουμε το ζήτημα. Θα είναι μια μεγάλη βραδιά. Πέρα από την παρουσίαση του δίσκου θα ακουστούν urban πάλι κομμάτια, θα είναι όλοι... Θα πείτε και παλιά κομμάτια. Ναι, θα έτσι. πούμε και παλιά κομμάτια, εννοείται. Θα είναι όλο το γκρουπ εκεί. Ε, θα υπάρχουν και κάποιοι guest έκπληξη. Oh. Okay. Που δεν μπορεί να πει από τώρα. Που δεν θα πω από τώρα, Όχι. <laughs> Ξέρετε γιατί δεν θα πω. Γιατί δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν. <laughs> Έχουν πει διάφοροι θα έρθουν. Εντάξει, ειδικά από Αθήνα και τα λοιπά. Ξέρετε. Είναι με τι δουλειέ, κτλ. Αλλά κάποιοι θα έρθουν. Οπότε δεν μπορώ να πω σίγουρα και βάζουμε το έκπληξη <laughs> για να καλύψουμε την. Για να μα έχετε και εμά <laughs> αναμονή. Ναι, και ναι, γιατί, ξέρει, ο κόσμο περιμένει σαν τρελό. <laughs> <laughs> λοιπόν, <laughs> <όχι, laughs> 29ου το... μηνό στο Μήλο, δηλαδή. Ε, κατά τις 9, 8.30 νομίζω έλεγε αφήσει, ανοίγουν οι πόρτες. 8.30 ανοίγουν οι πόρτες, ναι. ναι και η εισιτήρια που βρίσκουμε. Λοιπόν, εισιτήρια έχει προπόληση. Η προπόληση είναι με τον 8. Έτσι, είναι στο ηλιοτρόπιο. Τα early birds που λέμε. Ναι, ναι, τα early birds. Ε, όλη η προπόληση είναι 8 ευρώ. Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί έχει προπόληση 8 ευρώ. Είναι φυσική προπόληση έχει στο ηλιοτρόπιο. Στο event house κάθε πέμπτη. Ή όπω μπορεί να στείλει κανένα μήνυμα και θέλει να περάσει στο στούντιο, μπορεί να το κάνουμε και έτσι. Ε, υπάρχει όμω και ψηφιακή προ, προ προπόληση στο Μορ, το πρώην Viva τέλο πάντων, όπου μπαίνει, πατά εκεί παρουσίαση hack, ο Φέρμπαν Μπάλ, δίσκου Ιντερμέδιο και θα το βρει. Υπάρχουν και τα link, τα έχω όλα στα Instagram, στα αυτά τα έχω βάλει όλα. Οπότε μπορεί να πάρει κάποιο και η ίδια τιμή είναι ακριβώ. <συρίζεται> <συρίζεται> άρα, δεν έβαλε και ο Χάκ το κίνητο σταθόρυβο. θόρυβο. Λοιπόν, άρα, προπόληση 8 ευρώ, το βρίσκουμε <συρίζεται> <κίνητος συρίζεται> στο Μορ και στο Γιοτρόπιο από κοντά, στο καφέ. Και θα υπάρχει και στη. Άμα δεν προλάβει κάποιο, θα υπάρχει και εκεί ειστήριο. Φαντάζεσαι να γίνει ευρώ. sold out. Γιατί. <laughs> 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 Όχι, εντάξει. <laughs> θα υπάρχει εκεί δεκάρικο στο ταμείο. <laughs> Όποιοι δεν έχετε πάρει την πατήστε, θα πάρετε δύο συν. Η ζημιά θα είναι δύο συν. <laughs> Κοίτα, είμαστε συνέδριξοι στον Κοντραπούντο. Οπότε μπορεί να γίνει και sold out, δεν ξέρει. <laughs> Καλά, ναι, ισχύει <laughs> αυτό τώρα. Νομίζω ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία προσωπικά. Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε 29 του μηνό στο Μήλο, από τι 8.30 και μετά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και πριν πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι από το δίσκο, δεν ξέρω κι εσύ Χρήστο αν θες να συμπληρώσει και τίποτα άλλο, θέλω σίγουρα να μας πεις λίγο για τα social, γιατί υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην ξέρει εσένα, να μην ξέρει το συγκρότημα, να σε ανακαλύπτει τώρα που μπορεί να σε βρει. Ναι εννοείται, στο Instagram είναι Urban Official η σελίδα του group, hack εγώ, αν πατήσεις Χρήστο hack στα ελληνικά και στα αγγλικά θα το βγάλει. Και στο Facebook επίση τα ίδια είναι. Μπορεί να τα βρει από εκεί. Blackstars Records είναι το label που είπαμε και πριν. Αυτά πάνω κάτω. Και από εκεί θα μπορεί να βρει και του υπόλοιπου. Όποιο θέλει, Μόντε, Παύλο Φαρμάκη κτλ. Που κάνουμε πράγματα παρέα. Ε, οπότε μπορεί να ακολουθήσει ο καθένα να επικοινωνήσει και μέσα από εκεί και για εισιτήρια και για πράγματα που γίνονται. Ενημερώνουμε σταθερά μέσα από εκεί. Έχουμε και την εκπομπή εδώ, όπω είπαμε, αύριο κάθε Τρίτη, όχι μόνο αύριο. Ένα άργο. ακόμα τζαμ. Ναι, 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 Που θεωρώ ότι έτσι λίγο κάνει μια προσπάθεια να βάλει το hip hop λίγο στα ραδιοκύματα. Αυτό το έλεγα πριν από. Ναι, είναι σημαντική εκπομπή γιατί δεν έχει και πολλέ στο είδο. Δεν έχει έτσι, καμία ναι. στο είδο. Όχι, δεν το έχει σάξεις, Δεν έχει καμία. Ναι, δεν έχει καμία, έχει καμία στο είδο. Ήμουνα πριν από δύο-τρία χρόνια έκανε εδώ εκπομπή ο φίλο ο Χρήστος Αράπολου που είχε το Τζάγκο και είχαμε πάει τώρα mm. και μιλούσαμε. Το κακό σπυρί. Εκπομπάρα. Mm. Θυμάμαι, έκανε μου άρεσε πολύ. Και μου είχε ρωτήσει για το ραδιόφωνο, για το hip hop και τα λοιπά Και ήταν ακόμα τότε που το έκανα άλλη εκπομπή εδώ, τη Δυσαρμονία, και λέγαμε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ότι δεν υπάρχει hip hop εκπομπή στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, παίρνει ένα μεγάλο όνομα Lex, ξέρω εγώ, mm. που ακούει φούλο κόσμο, που τον ακούς παντού, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται χαμό, μα 70.000 άνθρωποι σε καρατζόγλιο ή οτιδήποτε. Και δεν υπάρχει σταθμό να παίζει. Δεν πρόκειται να το βρει στα μέσα. Mm. Δεν πρόκειται να βρεις, λέει. Είναι περίεργο πολύ αυτό. Τώρα έχει να κάνει με, με βρυσιέ, έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν πολύ ασχολείται ο κόσμο με το ραδιόφωνο τόσο, γιατί το ραδιόφωνο πολλέ φορέ δυστυχώ. Δεν ακουμπάει και τι ηλικίε του hip -hop. Ναι, πιθανόν. Εντάξει, βέβαια, τώρα ηλικία του hip, το hip hop πλέον έχει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν, έχει πια η, δεν είναι εκείνε οι ηλικίε οι κλειστέ που ήταν πριν από 20 χρόνια και 10. Αλλά θεωρώ ότι. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον που εδώ στο δικό μου το ραδιόφωνο δίνεται αυτό το το άνοιγμα και σε αυτή τη μουσική που κατά ψέματα είναι η πρώτη στα τσάρτ. Αρέσει <στά> δεν είναι, <στά> αρέσει αυτό. Πρωτοπορία λοιπόν, 904, ε, στερα στα FM και σε μάκι, αυτό. νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο <στά> τίποτα. Okay. Αντί επιλόγου, τίποτα ακόμα. Θε να προσθέσει, Χριστό. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μα. Εντάξει, με τον Γιώργο να ξέρετε είμαστε και φίλοι. Πέρα <στά> από <στά> συνεργάτε εδώ στο. Γνωριζόμαστε. <στά> Γνωριζόμαστε πολύ καλά. με τα μεσονύκτια συνήθω βρισκόμαστε πρωί έχω να τον δω χρόνια. <laughs> ε, οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ φίλε. Τίποτα, τίποτα. Για ναι, την συζήτηση. Σας περιμένουμε 29 του μηνός, θα τα πούμε παρέα. Να γουστάρουμε, να αλεντήσουμε, να σκεφτούμε. Έχει πολλά μέσα το πακέτο. Και για όσου ρωτήσατε για Αθήνα... Το ψάχνουμε τώρα, θα γίνει και αυτό, θα το τρέξουμε, δηλαδή τις επόμενες μέρες θα βγει και η ανακοίνωση για το που θα γίνει και στην Αθήνα. Ωραία, περιμένουμε. Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν πολύ το Χρήστο, 29 του μηνός στο μήλο, η παρουσίαση του προσωπικού του δίσκου, Intermedio. μπείτε να ακούσετε και στα social και σε YouTube και σε Spotify, σε Spotify.